Γεια σας, είμαι ο Μαστρόγατος. Σήμερα θα μιλήσουμε για την κατασκευή μιας απλής συσκευής που μας προστατεύει από τις κακές συνέπειες ενός βραχυκυκλώματος. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο κατά τη διάρκεια διαφόρων πειραμάτων που κάνουμε, ειδικά αν χρησιμοποιούμε συσκευές με κροκοδυλάκια στις άκρες, κάποια στιγμή να ακουμπήσουν αυτά μεταξύ τους ή κάπου από κάποια διαρροή να ακουμπήσει το συν με το πλην και να γίνει ένα βραχυκύκλωμα. Αυτό στην καλύτερη περίπτωση θα μας κάψει μία μικρή ασφάλεια ή μεγάλη την οποία θα την αλλάξουμε. Μπορεί όμως να κάνει και κάποια ζημιά στη συσκευή που έχουμε συνδέσει ή προς τα πίσω στο τροφοδοτικό. Θα μιλήσουμε σήμερα για την κατασκευή μιας απλής συσκευής η οποία θα παρεμβάλλεται ανάμεσα στο τροφοδοτικό και στη συσκευή μας και σε περίπτωση που γίνει στη συσκευή, στα καλώδια που πάνε στη συσκευή ή στην ίδια τη συσκευή ένα βραχυκύκλωμα, αυτόματα θα κόψει το ρεύμα από το τροφοδοτικό. Η συσκευή αυτή αποτελείται από διάφορα εξαρτήματα. Ένα ρελέ που είναι η καρδιά της κατασκευής, κάποια ενδεικτικά λεντάκια, ένα διακόπτη, κάποιες αντιστάσεις και τις κλασικές μπόρνες που θα είναι η είσοδος και η έξοδος στη συσκευή. Για να δούμε τώρα πώς δουλεύει. Έστω ότι από εδώ αριστερά έχουμε την είσοδο από το τροφοδοτικό στην διάταξη αυτή και εδώ είναι η έξοδός της. Εδώ στο κέντρο θα υπάρχει ένα ρελέ το οποίο η normally closed επαφή, δηλαδή που περνάει το ρεύμα όταν δεν το έχουμε συνδεμένο στο ρεύμα, είναι αυτή εδώ η κάτω, και η άλλη επαφή που συνδέει την κεντρική του ρελέ, έτσι που συνδέεται με την κεντρική του ρελέ μόλις πάει ρεύμα το πινίο στα δύο αυτά άκρα, είναι η normally open που είναι αυτή εδώ. Όταν δηλαδή το ρελέ δεν παίρνει ρεύμα, ισχύει αυτή η συνδεσμολογία, ενώνεται η κεντρική επαφή του ρελέ με αυτήν εδώ. Όταν πάρει ρεύμα στα δύο αυτά σημεία, ενώνεται αυτή η επαφή με αυτήν εδώ. Ας υποθέσουμε τώρα ότι δώσαμε ρεύμα στη συσκευή και φυσικά, αν δεν πάρει ρεύμα το πινίο, θα ισχύει αυτή εδώ η κατάσταση. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Σε αυτό το LED έρχεται το πλην από εδώ και από εδώ έρχεται το συν. Στην επαφή που είναι το πλην, έτσι, στην έξοδο, αυτή η επαφή δεν συνδέεται με κάτι. Είναι σκέτο το συν, οπότε δεν έχουμε ρεύμα στην έξοδο. Λοιπόν, έστω ότι ξεκινάμε τώρα, τι θα γίνει. Θα πάει το πλην στο LED μέσω μιας αντίστασης, έτσι, για να μην το κάψουμε. Και από εδώ θα πάει το συν. Η άνοδος, η κάθοδος θα ανάψει το κόκκινο LED και δεν θα έχουμε ρεύμα στην έξοδο. Βάζουμε παράλληλα και ένα μπαζεράκι με μία αντίσταση. 12 βολτο είναι, αλλά δεν ήθελα να ακούγεται πολύ δυνατά και του έκοψα λίγο τη φόρα. Βάζουμε μία αντίσταση εδώ πέρα, οπότε ταυτόχρονα με το κόκκινο LED ακούγεται το μπάζερ και δεν περνάει ρεύμα στην έξοδο. Πάμε τώρα να δούμε πώς θα φέρουμε το ρεύμα. Εδώ υπάρχει ένας διακόπτης τύπου μπουτόν, έτσι. Το πατάμε δίνει ρεύμα, το αφήνουμε δεν δίνει. Πατούμε στιγμιά του διακόπτη. Το πινίο παίρνει σύν από εδώ πέρα. Μέσω του διακόπτη θα πάρει και πλην από εδώ. Οπότε η επαφή θα μετακινηθεί σε αυτήν εδώ την κατάσταση. Όμως αυτό εδώ το σημείο είναι ενωμένο και με την άκρη του πινίου. Οπότε όσο παίρνει αυτό ρεύμα, παίρνει ρεύμα και το πινίο, το οποίο αντίστροφα κρατάει αυτό συνδεμένο. Επομένως, έρχεται το συν από εδώ πέρα στην έξοδο και έρχεται και το πλην από εδώ πέρα. Δεν έχει σημασία που θα σηκωθεί ο διακόπτης πάλι.
Έτσι. Γιατί το ποινίο παίρνει μέσω αυτής της σύνδεσης συνέχεια ρεύμα από εδώ πέρα. Τι γίνεται με το LED? Λοιπόν, το LED μέσω της κόκκινης γραμμής που είναι το συν θα πάρει μέσω της αντίστασης στην άνοδο από εδώ και θα πάρει και από αυτήν τη γραμμή έτσι και έτσι εδώ πέρα το πλήν εδώ. Επομένως, έχουμε στην έξοδο συν πλήν και ανάβει το πράσινο LED. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει όταν γίνει ένα βραχυκύκλωμα. Ας πούμε ότι ακουμπάνε αυτά τα δύο μεταξύ τους. Λοιπόν, τι θα γίνει? Αυτό το κόκκινο ήταν συνδεμένο στο ποινίο και αυτό το μαύρο ήταν στο ποινίο. Εμείς τώρα βραχυκυκλώσαμε αυτά τα δύο, άρα στο ποινίο δεν μπορεί να πάει ρεύμα. Αφού λοιπόν με το βραχυκύκλωμα δεν μπορεί να πάει ρεύμα στο ποινίο, γιατί είναι σαν να γεφυρώσαμε τις δύο του άκρες, έτσι με αυτό εδώ, αυτόματα αυτή η επαφή θα γυρίσει στο normally closed. Οπότε, όπως είπαμε στην αρχή, θα δουλέψει αυτό το κύκλωμα από εδώ, θα χτυπήσει τον μπάζερ και θα ανάψει το κόκκινο LED. Στην έξοδο, για να δούμε τι έγινε, δεν μπορεί να πάει ρεύμα στο ποινίο, ο διακόπτης είναι ανοιχτός. Οπότε δεν μπορεί σε αυτή την επαφή να έρθει ρεύμα και έχει διακοπεί το ρεύμα στην έξοδο του ρελέ. Οπότε, ενώ ας πούμε η είσοδος έχει κανονικά ρεύμα τώρα, έτσι. Από εδώ έχει κανονικά ρεύμα. Έχει απομονωθεί από αυτή τη γραμμή του βραχυκυκλώματος και έχουμε ρεύμα εδώ, οπότε δεν γίνεται κάποια ζημιά προς τα πίσω και δεν έχουμε ρεύμα στην έξοδο για να προστατεύσουμε τις συσκευές μας. Στην πράξη δηλαδή, ενώ βραχυκυκλώθηκαν οι δύο γραμμές, το συν με το πλην, απομονώθηκε αυτό το δεξί μέρος από το αριστερό και εδώ συν πλην υπάρχει κανονικά, οπότε δεν μπορεί να γίνει κάποια ζημιά προς τα πίσω. Αφού εντοπίσαμε τώρα το βραχυκύκλωμα, διορθώνουμε την κατάσταση, ξαναπατάμε πάλι τον μπουτόν, έτσι γυρνάει αυτή η επαφή εδώ πέρα και γίνεται κανονικά το κύκλωμα όπως περιγράψαμε προηγουμένως. Είναι μια πολύ απλή κατασκευή. Το μόνο μειονέκτημα ότι δεν είναι αυτόματο, έτσι. Μόλις γίνει το βραχυκύκλωμα και χτυπήσει το μπάζερ, ανάψει το κόκκινο LED, θα πρέπει να διορθώσουμε το βραχυκύκλωμα και να πατήσουμε το μπουτονάκι για να ξαναεπανέλθει η κατάσταση. Δεν είναι κάτι δηλαδή που γίνεται αυτόματα. Θέλει μια χειροκίνητη κίνηση να δώσουμε στο διακόπτη ρεύμα για να ξεκινήσει η κατάσταση και να δουλεύουν τα συστήματα κανονικά. Για να υπολογίσουμε και τις αντιστάσεις περίπου, έτσι χρησιμοποιώ ένα τροφοδοτικό υπολογιστή στα 12 βολτ. Αυτά μάλιστα είναι πολύ ακριβιάς, αν δούμε την τάση. Βλέπετε 12, 12.01, 02 είναι πολύ κοντά στο 12. Βάζω ένα λεντάκι και μια αντίσταση μικρή 470 ohm. Μέχρι και ένα κιλό ohm να βάλουμε, μια χαρά είναι. Το LED το βλέπουμε ανάβει. Για να δούμε και την τάση στα άκρα του. Βλέπουμε έτσι είναι 2,28 βολτ, μια χαρά και αρκετά κατά από το 3 και μια χαρά φωτοβολή, οπότε είμαστε εντάξει. Αν βάλουμε πιο μικρή αντίσταση θα φωτοβολεί ακόμη περισσότερο. Καλό είναι να μην περάσουμε τα 3 βολτ, να μην το κάψουμε πριν της ώρας του. Έχει συνδεθεί και ένα μπάζερ παράλληλα στα 12. Μέσω μιας αντίστασης 1 κιλό, για να μην ακούγεται πολύ δυνατά. Αν και είναι 12 βολτ, δεν έχει ανάγκη. Έτσι, είναι παράλληλα ακριβώς με το λεντάκι και την αντίσταση. Το LED φωτοβολεί κανονικά. Το μπάζερ χτυπάει, οπότε μας ειδοποιεί ότι κάτι γίνεται
και διορθώνουμε το βραχυκύκλωμα. Ενώ αυτό βέβαια έχει κόψει το ρεύμα. Και για να υπάρξει λίγο τάξη εδώ μέσα στο χαμό που γίνεται, όλα αυτά θα μονταριστούν και θα μπουν σε ένα ωραίο κουτάκι, όπου θα μπουν 2 μπόρνες στην εισαγωγή και 2 στην εξαγωγή, θα μονωθούν τα εξαρτήματα πολύ καλά. Το κουτάκι είναι πλαστικό αυτό από κάποια παλιά συσκευή, δεν θυμάμαι από πού, και θα γίνει η κατάσταση ωραία και νοικοκυρεμένη. Και ξεκινάμε να ετοιμάζουμε το κουτάκι. Εδώ από το πλάι θα ανοίξω 2 τρύπες να είναι με αυτές εδώ τις μπόρνες η εισαγωγή του ρεύματος. Από την άλλη πλευρά εδώ πέρα 2 τρύπες θα είναι η εξαγωγή, input και output δηλαδή, έτσι. Εδώ επάνω θα ανοιχτούν 2 τρυπούλες που θα μπουν τα LED και κάπου στη μέση θα μπει, θα δούμε τώρα ποιο μπουτονάκι έχω και αυτό εδώ. Θα δούμε, θα ταιριάξουμε ένα μπουτονάκι που θα επαναφέρνει το ρεύμα. Για να ξεκινήσουμε. Και βάζουμε και την τελευταία μπόρνα. Τα εξαρτήματα μπήκαν όλα στο κουτί, έτσι, το μπίπερ, το ρελέ, ο διακόπτης, τα 2 λεντάκια και οι μπόρνες. Τώρα δεν μείνει τίποτα άλλο παρά να ακολουθήσουμε κατά γράμμα το σχέδιο και να το μοντάρουμε. Να κάνουμε μετά και κάποιες δοκιμές για να δούμε τι φτιάξαμε τελικά. Το εργαλείο μονταρίστηκε σύμφωνα με το σχέδιο. Μονώθηκαν τα γυμνά σημεία με θερμοσυστελόμενα πολύ καλά. Στερώθηκε το μπάζερ και το ρελέ με πολύ δυνατή ταινία διπλής όψεως κολλητική. Μπήκε και λίγο σιλικόνη σε κάποια σημεία σε περίπτωση που κουνηθεί κάτι και ξεκολλήσει να μην γίνει κάποιο βραχυκύκλωμα, που δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Γίνανε κάποιες δοκιμές, θα κλείσουμε το κουτί, θα το δοκιμάσουμε πάλι και θα τα πούμε σε λίγο. Για να δούμε τώρα και τι κάναμε. Έχω ένα μετασχηματιστή 12 βολτ, έτσι. Έχω βάλει και μια μικρή μονάδα ανόρθωσης από δίπλα για να κάνω το εναλλασσόμενο συνεχές και το συνδέω στο σύστημα. Από εδώ είναι η είσοδος, από την άλλη από εδώ πέρα είναι η έξοδος. Έχω παρεμβάλει και μια ασφάλεια ενδιάμεσα για να δω αν γίνεται ζημιά προς τα πίσω. Βέβαια είναι καμιά δεκαριά αμπέρ, έτσι, δεν είναι πολύ μικρή, γιατί θα συνδέσω καταναλώσεις που τραβάνε παραπάνω. Συνδέω το σύστημα με το εργαλείο. Βλέπουμε ανάβει το κόκκινο λαμπάκι. Θα συνδέσω τώρα μία κατανάλωση. Βάζουμε μία λάμπα. Και θα πιέσω το κουμπί. Βλέπουμε η λάμπα άναψε. Θα δημιουργήσω τώρα ένα βραχυκύκλωμα. Θα κουμπίσω αυτά τα 2 κροκοδυλάκια.
βλέπουμε κόπηκε το ρεύμα, άναψε το κόκκινο λαμπάκι. Αν το ξαναπατήσουμε, επανέρχεται το ρεύμα, ανάβει το πράσινο LED. Ξανά βραχυκύκλωμα, έχει κοπεί το ρεύμα. Έχω βάλει τώρα μια μεγαλύτερη κατανάλωση, ένα μοτέρι αλλοκαθαριστήρων. Δίνω ρεύμα, βλέπουμε το κόκκινο φωτάκι, πατάω το κουμπί να έρθει ρεύμα στην έξοδο. Το μοτέρ ξεκινάει, δουλεύει. Θα κάνω τώρα πάλι βραχυκύκλωμα. Βλέπουμε, ανάβει το κόκκινο λαμπάκι, σταματάει το ρεύμα στην έξοδο, προστατεύεται η συσκευή. Επίσης δεν κάει και ούτε η ασφάλεια, που σημαίνει ότι το βραχυκύκλωμα δεν προχώρησε και προς τα πίσω. Ξαναπατάω το κουμπί και ξανακάνω βραχυκύκλωμα. Έτσι δουλεύει μια χαρά. Και μια κατανάλωση αρκετά μεγάλη, γύρω στα 55-60 W, μια λάμπα αυτοκινήτου. Θα δώσω πάλι ρεύμα. Ανάβει το κόκκινο, πατάμε για να πάει το ρεύμα στην έξοδο. Η λάμπα φωτοβολή. Θα κάνω τώρα το βραχυκύκλωμα. Το ρεύμα κόπηκε. Ξαναδίνω ρεύμα. Η λάμπα πάλι φωτοβολή. Κάνουμε το βραχυκύκλωμα. Το ρεύμα κόπηκε. Η συσκευή φαίνεται πως λειτουργεί μια χαρά. Κόβει το ρεύμα στην έξοδο και μάλιστα δεν έχουμε κάποιο μεγάλο ρεύμα στην είσοδο ώστε να κάψει την ασφάλεια. Δεν είναι καμιά δικιά μου πατέντα, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, θα το βρείτε στα αγγλικά σαν short circuit protection, και μάλιστα τα κολλάνε τα εξαρτήματα το ένα πάνω στο άλλο, πάνω στο ρελέ ολαμονταρισμένα, που είναι πιο πειραματικής μορφής. Εγώ προσπάθησα να βάλω καλύτερα υλικά, βάλα ρελέ 16 αμπέρ, αυτά τα βάζουν στις κουζίνες συνήθως, και τα έβαλα όλα όμορφα σε ένα κουτάκι, τα μόνωσα με τα βίσματα, καλό διακόπτη έτσι εδώ πέρα, και γενικά είναι κάπως πιο βελτιωμένο. Θα σας πω και κανένα δυο πραγματάκια που δεν θα τα δείτε στο διαδίκτυο. Μη δοκιμάσετε να το βάλετε με πάρα πολύ δυνατή μπαταρία, έτσι, αυτού του τύπου μολύβδου. Αυτές είναι από τα UPS, ας πούμε, έτσι 12 V, ή αυτοκινήτου. Γιατί αυτές οι μπαταρίες στέλνουν πάρα πολλά αμπέρ και δεν προλαβαίνει να κλείσει αμέσως. Πάει πάλι κάποια ποσότητα, μπορεί να μην είναι 12, αλλά να είναι 8-9 στο ρελέ και το κρατάει ενεργοποιημένο, με αποτέλεσμα να ζεσταθούν τα καλώδια και να γίνει ζημιά. Επίσης, καλό είναι για να προστατεύουμε προς τα πίσω τις συσκευές, είτε είναι κάποιο τροφοδοτικό, είτε κάποια άλλη συσκευή, τέλος πάντων, να βάζουμε και μία ασφάλεια πριν. Καλύτερα να μας καεί μια ασφάλεια παρά να πάθουμε κάποια ζημιά. Επίσης, αν συνδεθεί με τροφοδοτικά αυτού του τύπου από υπολογιστές, αυτά εδώ έχουν όλα αυτόματη προστασία και ταυτόχρονα πέφτει και η προστασία, έτσι, και δεν δουλεύει το μηχάνημα όπως πρέπει για να μεταβεί στο κόκκινο LED. Βέβαια δεν παθαίνουμε και τίποτε, έτσι ανοίγουμε, κλείνουμε το τροφοδοτικό και όλα είναι καλά. Αυτά είχα να σας πω για το συγκεκριμένο εργαλείο. Μπορείτε να το δοκιμάσετε και μόνοι σας. Όταν έχουμε κάποια ευαίσθητη συσκευή μπορούμε να το παρεμβάλλουμε ανάμεσα στην τροφοδοσία και τη συσκευή και να έχουμε μια επιπλέον προστασία. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βιντεάκι αυτό. Θα τα ξαναπούμε αργότερα σε κάποιο άλλο βίντεο. Γεια σας.